Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PS Addict και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κυριακάτικο καλοκαιρινό Gamecast, όπου εγώ μαζί με τον Μιχάλη θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τα κυριότερα νέα της εβδομάδος, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή εδώ πέρα στο κανάλι. Είμαι μοναχούλης όμως. Δεν ξέρω ο Μιχάλης που είναι. Είχε πει θα πάει θάλασσα, ελπίζω να μην κάει και μονάχα και πήρε χρώμα. Μιχάλη! Α, πήρε χρώμα τελικά, παιδιά, από ό,τι βλέπω. Δοκίμαζε καθόλου ομπρελίτσα να φοράς? Δεν ξέρω πότε θα μας κλείσουν μέσα έτσι πως πάμε. Ένας τρελός είναι στην πόρτα, παιδιά. Νάτος. Γεια σου, Μιχάλη, ή να πω γεια σου, Κράς. Α, κουνάς, δεν μιλάς έτσι. Δεν έχεις καθόλου, δεν έχεις τι να πεις. Μάλιστα. Ωραία στολή, έτσι βγαίνεις για από τότε βράδια. Έτσι ρίξεις τα κομμενάκια στα μπαράκια. Αχα, ναι, ωραία. Για να δω λίγο φάτσα. Νάτος. Δεν πιστεύω να ίδρωσες. Σε βλέπω φρεσκαδούρα. Εντάξει. Πάρε το χρόνο σου, βάλε τα ακουστικά σου. Βάλε τα μικρόφωνα. Τι λέγατε, δεν σας άκουγα. Λέω, δεν πιστεύω να ίδρωσες. Όχι ρε. Αυτή η στολή... Έτσι βγαίνω για σκι. Αυτή η στολή, για σκι καλά θα ήταν. Έτσι, αυτή η στολή βολεύει για πιτσόμπαρο, εγώ θα έλεγα. Και πρέπει να τραβάει και πολλά γκομενάκια μάλλον. Εννοείται ρε, αφού είναι τεράστια η τέτοια του. Η μύτη αυτή που έχει είναι μεγάλη. Η μύτη. Το μυαλό, το κεφάλι που είναι μεγάλο σου λέει και μπαίνει στα νέα με το κεφάλι. Πού να δεις κάτω, εδώ κάτω να δεις τι γίνεται. Εννοώ τα παπούτσια, να δεις πόσο τεράστια είναι. Ναι, και εκεί είναι κάτι νούμερα τεράστια που μου δεις. Τεράστια. Ναι. Εδώ δες. Δες εδώ χέρια, για να πιάνεις καλύτερα τα τέτοια είναι ρε. Τα... Για να ρίξεις φαλιάρες καλύτερα. Για να βάζεις το αντιλιακό καλύτερα. Απλώνεται πιο εύκολα ρε, καλά λες. Ναι. Άμα είναι και καροτέν. Δεν βλέπεις πώς έγινα. Χορηγία καροτέν, τάκ. Και άμα είναι καροτέν, είναι ίδιο το χρώμα με τη στολή. Κάνεις έτσι. Μα εννοείται. Τι νομίζεις, γιατί φόραμε έτσι τη στολή, άντε τη βάλαμε μια στολή και βγήκαμε. Σου πήρα υγρό καρότο στην πλάζ για να σε τρίβω. Λοιπόν. Ναι, και για να γίνω τουρκουάζ. Καταρχάς, που την κονόμησες σε αυτή τη στολή, δεν μας είπες. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό είναι καρδούλα, έτσι να ξέρεις. Δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Αυτός έχει 4 δάχτυλα, εγώ έχω 5. Δυσκολεύομαι, να ξέρεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στολή, για όλα τα δώρα, για την προσφορά στο τουρνουά που έγινε εχθές στο Παιχνοδρόμιο. Την IGE, την ελληνική αντιπροσωπεία της Activision εδώ στην Ελλάδα, που φέρνει επίσημα τον Crash Bandicoot. Έχουμε μπει σε ρυθμούς Crash Team Racing Nitro Fueled, παιδιά. Παίζω ακατάπαστα από χθες, να φανταστείτε. Γύρισα από Παιχνοδρόμιο βράδυ και έβαλα Crash. Παίζαν όλοι εκεί Crash και εγώ καθόμουν. Δεν χρειάζεται καν, γι' αυτό σε στείλαμε, για να κάθεις. Ναι, για να κάθεις. Να ξεκουραστείς και λίγο, ρε παιδί μου. Τραβούσα εγώ πάλι βίντεο, δυνόμουν να κράς, άντε πάλι ξανά από την αρχή. Λοιπόν, καταρχάς... Τόσο... Ναι. Ευτυχώς δεν ζεσταίνει αυτή η στολή, κοίτα. Όχι, να δεν μπορώ καθόλου. Δεν ζεσταίνει να δείτε και παντελονάκι. Γιατί δεν σε πήρε η IG εκεί πέρα, σε έχει θυρωρό στα γραφεία της. Να ανοίγω. Πολύ ωραία. Μασκό. Αυτό το... η IG τώρα που βλέπει θα... και με βλέπει έτσι και εντυμένο. Να κόψει. Πρόταση, μπορώ να έρχομαι να κάθομαι. Να κόψει μια επιταγή. Μπορείτε να το στέλνετε σε πανηγύρια, μπορείτε να το στέλνετε σε χορούς, σε οτιδήποτε τέτοια. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ και εγώ την IG και το Παιχνοδρόμιο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για να κάνουμε τουρνουά Crash Team Racing. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, παιδιά, και εμείς πλάνα θα δείτε κάποια στιγμή μες τη βδομάδα ή στο επόμενο Gamecast. Μακάρι και σε άλλα παιχνίδια και από άλλες εταιρείες και σε άλλα καταστήματα να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και άλλα τουρνουά και πιο μεγάλα και πιο επιτυχημένα και να τα χαρεί και περισσότερος κόσμος. Μακάρι να τον έχω τον Μιχάλη, να τον Τίνο. Ναι. Τι να συντήσω, δεν ξέρω. Τι να μέντεις. Κάτι ελαφρύ για καλοκαίρι. Λάρα Κρόφτ. Έχει multiplayer, δεν έχει το Λάρα, ξέρω εγώ. Τι να κάνω με τουρνουά. Να σε ντύσω. Ξέρω εγώ, τι να με ντύσετε. God of War, ντύθηκα. Ντύθηκα God of War. Όχι, δεν έχουμε και God of War. Λοιπόν, δεν έχει τουρνουά God of War, τι απέσουμε. Ναι. Θα δούμε. Θα έρθει η ώρα, όρεξη να υπάρχει, κόσμος να υπάρχει και όλα θα γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, οι εταιρείες που βλέπουν μπορούν να μας πούνε προτάσεις. Πάμε σιγά σιγά στην κανονική ροή της εκπομπής. Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Αντί γιατί τρινήσαμε το κακό. Για αρχή
θέλω να υπενθυμίσω ότι εδώ και λίγες μέρες, Παρασκευή, είχε ανέβει το βίντεο για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τουρνουά. Παράλληλα, με αυτό το βίντεο υπάρχει ξεχωριστό στο κανάλι, παιδιά, πείτε, μπείτε, δείτε, δηλώσει συμμετοχή. Κληρώνουμε ένα Crash Team Racing Nitro Fueled για PS4 σε ψηφιακή μορφή, σε κωδικό, μαζί με συλλεκτικά γυαλιά Crash Bandicoot και μαζί με ένα κωδικό για PS4 Theme και Avatars. Αυτό το πακετάκι, ένας νικητής, τρέχει σε ξεχωριστό βίντεο στο κανάλι, είναι μαζί με το τουρνουά, αλλά το τουρνουά πέρασε, ο διαγωνισμός αυτός τρέχει, το δώρο είναι ξεχωριστό για εσάς που μας βλέπετε. Θα τρέξει για όλη την εβδομάδα και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο επόμενο Gamecast 30 Ιουνίου. Μπείτε και εκεί, δηλώσει συμμετοχή για ένα πολύ δυνατό πακετάκι προσφορά της IG που ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για άλλη μια φορά την εταιρεία. Παράλληλα από κάτω, Sky Meet ο νικητής για το πολύ δυνατό Wishbox που είχαμε, που ήταν με θέμα Sonic, που είχε μέσα δωράκια Sonic και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Wishbox για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Και επιστρέφω πάλι με ένα σταθερό, εδώ και μήνες, χορηγό μας. Και μιλάω φυσικά για το otakustore.gr, το οποίο επικεντρώνεται σε ιαπωνικής κουλτούρας προϊόντα. otakustore.gr και φυσικά φυσικό κατάστημα otakustore 25 Μαρτίου 51 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Το οποίο otakustore εξηγήθηκε και μας δίνει πακετάκι γερό, δύο νικητές. Σε αυτό το Gamecast θα έχουμε δύο διαφορετικά πακέτα, δύο διαφορετικά πακέτα δώρων, θα έλεγα. Μάλιστα. Το πρώτο είναι για αυτούς που παίζουν μπαλίτσα και τους αρέσει ταυτόχρονα και το PlayStation. Και μιλάω για... Το Need for Speed. Όχι. PlayStation FC, PlayStation Football Club ή League Sports, επίσημη, παιδιά, φανέλα, PlayStation Football Club, εδώ πέρα, σε large μέγεθος, μην κάνω λάθος, ναι. Large μέγεθος, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Official, official, ωραίο. Official, πολύ δυνατή, καλοκαιρινή, άμα παίζετε τίποτα 5x5 κτλ. Είναι πολύ εντυπωσιακή η φανέλα αυτή, η League του PlayStation. Εγώ παίζω 10x10 τώρα. Δεν μπορείτε να τη βρείτε εύκολα. Στο Taco Store που θέλετε να αγοράσει, φυσικά υπάρχει σε δύο διαφορετικά σχέδια. Αυτό για ένα νικητή. Δεύτερος νικητής θα πάρει πακέτο Kingdom Hearts 3. Και είναι αυτό που βλέπετε. Ω, ποπάκια! Δύο ποπάκια που τα αγαπάτε όλοι. Soldier Heartless και Vanitas, αν το λέω σωστά. Δύο ποπάκια από το Kingdom Hearts 3. Ω, δεύτερος νικητής, αυτά τα δύο. Πολύ δυνατό δωράκι. Από το TacoStore.gr. Πολύ δυνατό δώρο από το TacoStore. Το αγαπάμε, το ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Παραλαμβάνω, δύο νικητές, ένας PlayStation FC φανέλα και ένας δεύτερος νικητής, δύο ποπάκια από το Kingdom Hearts 3. Τα βηματάκια του διαγωνισμού, παιδιά, είναι κλασικά. Subscribe στο κανάλι μας για να μας στηρίξετε. Like σε αυτό το βίντεο που βλέπετε. Από κάτω, σχόλιο με ποιο από τα δύο πακέτα θέλετε. Είτε τη φανέλα, είτε τα δύο ποπάκια του Kingdom Hearts 3 με hashtag otakustore.gr. Και φυσικά, ένα τέταρτο βήμα, προαιρετικό, share στα social media με hashtag PSAddictGR. Μας βοηθάει πάρα πολύ το share, γιατί μας γνωρίζει καινούριος κόσμος, μπαίνουν, γνωρίζουν το κανάλι και μας παρακολουθούν. Και φυσικά, μαζεύομαστε περισσότεροι, έχουμε και περισσότερα δωράκια να δίνουμε πίσω σε εσάς. Αυτά. Αυτό. Πολλά δώρα, χαμός, όλη την εβδομάδα, mm-hmm. events. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σεζόν, στο τέλος του Gamecast. Και στην αρχή του καλοκαιριού θα έλεγα, πρέπει να κάνουμε κάποιον μπανάκι φυσικά. Δεν τελειώνουμε ακόμα. Θα σας πούμε πότε θα τελειώσει το Gamecast. Καλώς έχω στον πραγμάτων μέσα στον Ιούλιο. Να δούμε και εμείς πότε θα τελειώσουμε το Gamecast. Αχ, ας πω ένα αυτό και ας μπούμε στα νέα με το κεφάλι. Πότε θα γίνει, πότε θα γίνει χορηγός στο Vitam, δεν ξέρω όμως. Με αυτό το κεφάλι θα μπούμε. Α, ναι. Μπαίνω με το τρίτο κεφάλι που είναι του Crash. Τόσο είναι. τόσο είναι. Στα νέα. Λοιπόν, καλούτσικα νεάκια αυτή την εβδομάδα. Όχι πάρα πολλά. Ήταν το καλύτερο νέο της εβδομάδας. Ένα γαμό το ναι. Με αυτό θα ξεκινήσω. Με αυτό θα ξεκινήσω, φίλτατε συνάδελφε Μάικλ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε τη χαρά να μπει ακόμη ένα παιχνίδι του PS4, ακόμη ένα exclusive του PS4 στην φαρέτρα της κονσόλας και της Sony, το οποίο θα διαθέτει ελληνική μεταγλώτηση και ελληνική μετάφραση. Μιλάω φυσικά για το Medieval, το οποίο, να θυμίσω για όσους δεν ξέρετε, είναι το Medieval Remake, το remake του πρώτου Medieval που έχει κυκλοφορήσει στο PlayStation 1.
Είχε βγει και 2, είχε βγει και Resurrection στο PSP. Αυτό είναι μόνο το πρώτο remake σε 4K ανάλυση. Πολύ δυνατή δουλειά από το studio και από τη Sony. Αποκλειστικά φυσικά για το PlayStation 4. Το παιχνίδι κυκλοφορεί 25 Οκτωβρίου του 2019. Κοντεύει δηλαδή. Ναι. Το χαρούμενο νέο, παιδιά, είναι ότι ανακοίνωσε η Sony Ελλάς ότι το remake αυτό θα έρθει πλήρως μεταγλωτισμένο αλλά και υποτιτλισμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ελληνικές φωνές, Έλληνες ηθοποιοί, ποιοι θα είναι και τι δεν ξέρουμε. Ελληνικές φωνές, ελληνικά μενού, ελληνική υπότιτλοι. Όχι εγώ. Α, δεν θα είσαι εσύ. Γιατί δεν ξέρω, στρώνομαι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω καμιά πρόταση, ξέρω εγώ. Λες. Και να έχεις δώσει τη χαρά μου. Ελληνική υπότιτλοι. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει επιλογή όποιον το βολεύει να βάλει ό,τι θέλει. Μπορεί να έχει ελληνικούς υπότιτλους με αγγλικές φωνές, ελληνικές φωνές μόνο, πάει λέγοντας, κάπως έτσι, ελληνικά μενού ή όχι, μόνο αγγλικά μενού και τέτοια. Φαντάζομαι θα γίνεται mix and match, ως συνήθως. Ρε, αφιλοκερδός εγώ πάω. Α, πας έτσι, στην τζάμπα και το δίκιο. Ου, άνετα. Ναι. Εγώ θα πω κίνηση μεγάλου παίχτου. Ναι, για άλλη μια φορά. Από τα αποδυτήρια, πάλι. Γιατί μπορεί να μην είναι ένας μεγάλος τίτλος, ένας AAA τίτλος τύπου Days Gone, τύπου God of War, τύπου Spider-Man, αλλά δείχνει την αφοσίωση της Sony και του PlayStation και της Sony Ελλάς συγκεκριμένα. Αυτό. Και γενικότερα ότι και η μαμά Sony δίνει λεφτά στις εκάστοτε χώρες για να κάνουν τέτοιες δουλειές. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που πέρα από ελληνικούς υπότιτλους, που θα ήταν πιο εύκολο, το ότι έχουμε και ελληνική μεταγλώτηση. Που πάνε να πει ότι πληρωθήκαν Έλληνες ηθοποιοί, θα έχουν Έλληνες φωνές, και το λέγαμε ότι αυτό το παιχνίδι ταιριάζει πάρα πολύ μία ελληνική μεταγλώτηση στα πρότυπα του Sly Cooper, που είχε μία από τις καλύτερες μεταγλωτήσεις ever, ελληνικές μεταγλωτήσεις ever παιχνιδιών. Άμα γίνει καλή δουλειά, που σύμφωνα με τα τελευταία δείγματα που έχουμε δει γίνονται καλές δουλειές, θα είναι πολύ ευχάριστο. Το αυτό είναι κανονικά κιόλας ότι θα πρέπει να πάμε όλοι εμείς, αφού βλέπει ρε παιδί μου και η Sony ότι θέλουμε τα ελληνικά που τα ζητάμε, τις μεταγλωτήσεις και όλα τα σχετικά. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε και εμείς το παρόν για day one αγορά, για να δει ρε παιδί μου ότι όντως τέλος πάντων. Κοίτα. Και το χρειαζόμαστε και το στηρίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι λογικό αυτό που κάνουν. Καταρχάς η αγορά της Ελλάδος είναι μπλε. Δηλαδή κατά κύριο λόγο όλοι αγοράζουν PlayStation, έτσι, οπότε κάνουν τζίρο γενικότερα και οι κονσόλες και τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε ένα παιχνίδι έχει ελληνικά, είτε είναι μενού, είτε είναι υπότιτλοι, είτε είναι μεταγλωτισμένο, πάντα πουλάει περισσότερο. Και όχι μόνο πουλάει περισσότερο, και ειδικά και σε μικρότερες ηλικίες, που ένα τέτοιο medieval παιχνίδι μπορεί να το αγοράσει ο μπαμπάς, η μαμά και πάει λέγοντας. Είναι και τέτοιο. Δίνει και προώθηση, δίνει και όθηση μάλλον, στα ελληνικά καταστήματα. Γιατί σου λέει το πλήρως εξελληνισμένο παιχνίδι θα πωλείται από τα ελληνικά καταστήματα μόνο. Οπότε ξέρεις, τα ελληνικά καταστήματα θα πρέπει να πάρουν από την ελληνική αντιπροσωπεία τα τέτοια και γίνεται αυτός ο κύκλος με το τζίρο και πάει λέγοντας. Όχι, νομίζω όμως ότι ήταν η καλύτερη κίνηση, η καλύτερη είδηση της εβδομάδας. Ναι, ever. Μα ξέρεις τι, επειδή να σου πω την αλήθεια, φανταζόμουν ότι θα γίνει τέτοια κίνηση, αλλά και να μην γινόταν, δεν θα έπεφτα τα σύννεφα. Θα έλεγα, OK, στηρίζουν τις μεγάλες τους δουλειές και πάει λέγοντας. Τώρα αναθαρώ ακόμα περισσότερο για τα επόμενα παιχνίδια που θα βγουν τη Sony. Έρχεται το Concrete Genie, το οποίο. Εντάξει, OK, είναι λίγο. Το Concrete Genie. Concrete Genie. Γιατί δεν μου λέει και τώρα κάτι αυτό. Ένα, αυτό ακριβώς ήθελα να καταλήξω, ότι δεν είναι πολύ γνωστό το παιχνίδι. Είναι αυτό με ένα παιδάκι που ζωγραφίζει. Α, ναι, ρε. Και ζωντανεύουν τα γκραφίτι και τα λοιπά. Ναι. Και έχει και PSVR, ας πούμε, υποστήριξη και πάει λέγοντας. OK, αυτό δεν ξέρω αν θα έχει ελληνικά. Το θέμα είναι ότι έρχεται από πίσω μεγάλα παιχνίδια, όπως το Death Stranding. Έχουν μετά θα έχει The Last of Us μενού. Part 2, μενού και, και υπότιτλοι πιστεύω το Death Stranding θα έχει. Και το Last. The Last of Us Part 2 παίζει να έχει φωνές. Μεταγλώτηση. Παίζει. Τύπου God of War πακέτο έτσι. Α, επειδή κάνανε στο πρώτο ρε παιδί μου και τώρα έχει πάρει. Γιατί εντάξει, όταν είδαμε το Last of Us το 1 δεν υπήρχαν τότε οι πολλές μεταγλωτήσεις. Οπότε. Ναι, είναι ένα τσακ, όχι ένα τσακ πιο πάνω, θα είναι και θεωρώ ότι μαζί με τον God of War, επειδή θα είναι κορώνα του PS4, ίσως εκεί να δώσουν φωνές. Να γίνει, ρε παιδί μου, αντίστοιχη δουλειά σαν τον God of War. Ακόμα και υπότιτλοι μόνο να είναι, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Δεν πας εσύ για φωνή, άστο. Ghost of Tsushima, εκεί νομίζω πάλι θα έχει υπότιτλους κτλ. Γενικότερα, ούτε εκεί πας, άστο.
γενικότερα αναθάρισα. Όχι ότι δεν πίστευα ότι θα βγάλουν σε όλα ελληνικού σπότς κτλ. Αλλά με το Medieval νομίζω ότι παίχτηκε καλή φάση. Ναι. Αυτά, ισχύει. Παιδιά. 25 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, με κάθε προπαραγγελία θα υπάρχουν χωρίς έξτρα χρέωση φυσικά 10 avatars σε ψηφιακή μορφή για να βάλετε στο παιχνίδι. Πάει λέγοντας Sir Daniel Fortesk. Καλά το είπα, Fortesk. Ναι, Fortesk. Αυτό. Να το δεν δούμε. Και δεν βγάλανε δεκαμότο. Δεν βγάλανε, όχι. Κάτι... Έχουμε ένα σκελετό κάτι. Είχανε ακουστεί κάτι φήμες που λέγανε για τέτοιο, για collection και αυτά. Κρίμα. Τελικά. Δηλαδή με ένα μωρό θα κυκλοφορώ εγώ στο χέρι. Ναι, μόνο με το Death Stranding θα μείνεις. Δεν έχει Medieval. Με το μωρό στο χέρι. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο πάλι έχει να κάνει με τα PlayStation παιχνίδια και συγκεκριμένα με τα PlayStation Hits, όπου εμπλουτίζονται οι σειρές. Να θυμίσω ότι, παιδιά, τα PlayStation Hits είναι διαφορετικά σε Αμερική και Ευρώπη. Μην μπερδεύεστε, γιατί στην Αμερική βάλανε άλλα παιχνίδια, στην Ευρώπη βάλανε άλλα παιχνίδια. Για μας συνεχίζουν όλα αυτά και από τις 28 Ιουνίου και μετά, τόσο στο PlayStation Store όσο και στα καταστήματα, PlayStation Hits πλέον γίνονται τα Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War 3 Remastered, Neo, Friday the 13th, The Game. Το Παρασκευή και 13 γιατί? Ναι, δεν ξέρω και νομίζω μάλιστα στην Αμερική βάλανε το Persona 5 στα PlayStation Hits. Που... Καλύτερα βάζαν το Persona και εδώ. Που νομίζω ότι μετράει περισσότερο. Δεν ξέρω. Το Παρασκευή γιατί? Δεν ξέρω, έκανε καλές πωλήσεις τόσο πολύ ας πούμε και το μετράνε. Αφού το δώσανε στο Plus. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία για κάποιον που δεν έχει εκτός, πλάς. Εκτός αυτού δεν έχει κόσμο. Δεν ξέρω. Μην με ρωτάς. Ναι, είναι περίεργη επιλογή. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, παιδιά, οι τιμές αυτές κυμαίνονται στο 20 ευρώ. Όχι, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πάω και. Περίμενε. Πάω και παίρνω εγώ το Παρασκευή 13, ωραία. Ναι, ναι. Που πρέπει να παίξει αναγκαστικά multiplayer online και μαμουσουτού. Και δεν έχει κόσμο. Γιατί να δώσω το 20 ευρώ. Με ποιον θα παίξω μόνο. Το ξέρει από πριν. Δεν πρόκειται να παίξω ποτέ. Το ξέρει από πριν και δεν τα αγοράζει, ρε. Θα παίξω μισή ώρα για να βρω τέτοιο, όπως το λένε. Θα κάνω search μισή ώρα για να βρω έναν. Ναι. Εντάξει, οκ, okay, δεν ξέρω. Πίτα, είναι όχι, όχι. Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, ήταν περίεργη επιλογή. Θα μπορούσαν να βάλουν κάποιο άλλο. Υπάρχουν πόσα άλλα παιχνίδια που θα μπορούσαν να βάλουν. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ανακοινώθηκε παράλληλα και ένα καινούριο PS4 Bundle. Ένα καινούριο πακέτο με κονσόλα, 1TB μέσα, κονσόλα, χειριστήριο. Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered και Uncharted 4 A Thief's End. Νομίζω εντάξει, δυνατό και... πακετάκι. Πολύ δυνατό αυτό. Πακέτο και τρεις δυνατοί τίτλοι, ειδικά και το Horizon που έχει και DLC. Ναι, έχει μέσα και το expansion το The Frozen Wilds, οπότε ναι, είναι πολύ δυνατό πακέτο. Πολλές ώρες παιχνιδιού. Λοιπόν, χαμός γίνεται και όλα τα studio τώρα έχουν πάρει φόρα για να βγάλουν για το PS5 παιχνίδια. Προφανώς αυτό είναι κοινό μυστικό. Ένα από αυτά τα κοινά μυστικά που ξέρουμε όλοι είναι ότι περιμένουμε God of War 2, έτσι. Ή όπως ναι, τέλος πάντων θα λέγεται. Τη συνέχεια του πολυβραβευμένου God of War που έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια στο PS4 και το αγάπησε πάρα πολύ το κοινό και η κριτική. Ήδη, εντάξει, okay, το ξέραμε αυτό, λέγανε ότι ετοιμάζουν για τριλογία και παραπάνω σενάρια και τον κόσμο του παιχνιδιού. Αυτό που είδαμε είναι ότι έχουν ήδη αναρτηθεί διάφορες αγγελίες όπου αναζητούν υπαλλήλους στην Santa Monica. Συγκεκριμένα το στούντιο, παιδιά, αναζητά προσωπικό με γνώσεις πάνω στη σειρά God of War και τους μηχανισμούς του και όλοι αυτοί οι υπάλληλοι προορίζονται για ένα Next Gen Project. Τι θα είναι. Οπότε φυσικά, εκτός παιδιά... Εκτός είναι για καμία και IP, αλλά δεν νομίζω. Όχι ρε, αφού ζητάνε τέτοιο, να έχεις γνώσεις πάνω στο God of War. Ναι, αλλά μην είναι God of War όπως τα ξέρεις, να είναι τίποτα φάση Darksiders Genesis. Α, όχι, όχι, με τίποτα, όχι. Με τέτοιο χαμό που έγινε με τον God of War, αυτό με το soft reboot που κάνανε... Ναι, εντάξει, για sequel μιλάμε. Πάει καρφί, για να μην πω μετά και ότι συνεχίζονται... Δεν σταμάτησαν βασικά τα teasers που είχαν βγάλει ένα theme για το PS4 God of War. Ναι, το Ragnarok. Που είχε γράφει Ragnarok is coming. Και ένα άλλο teaser που έκανε ο Corey Barlog, που είναι ο director του παιχνιδιού, είχε κάνει μια σειρά από tweets για μήνες, ξέρω εγώ, έκανε κάποια tweets, ας πούμε, τα οποία λέγανε διάφορα, άσχετα ξέρω εγώ το καθένα. Αλλά δεν ξέρω ποιος μάγκας, πού τα παρατήρησε, ένας θεός ξέρει. Άμα τα βάλεις στη σειρά, σε χρονολογική σειρά, και πάρεις το πρώτο γράμμα από κάθε tweet, συμπληρώνεται η φράση Ragnarok is coming. Is coming. Πού το σκέφτηκε ο Κόρη να κάνει ένα tweet, ξέρω εγώ, ανά πόσες μέρες και να είναι το πρώτο γράμμα αυτό. Και ποιος ήταν αυτός, άντε αυτός το σκέφτηκε. Ποιος ήταν αυτός που το ανακάλυψε, απορώ. Αυτός ο μάγκας, πού είναι ο μάγκας. Οπότε Ragnarok is coming, παιδιά. 2000,
πόσο να πω ότι θα το παίξουμε. 22. Αν βγει το 2020 το PS5 και ένα Horizon 2 να μην βγει ή launch ή μέσα στο 21, θα βγει. 22, 23 max, να πούμε. Ναι, θα έχει και 3 χρόνια η κονσόλα. Ναι, 22, 23 max, αν μπράβο, θα έχει 3 χρόνια η κονσόλα. Οπότε τα πρώτα 2 χρόνια που είναι λίγο χλιαρά, πάνω τον τρίτο χρόνο εκεί πέρα γίνεται μπαμ. Ναι. Τόσο, εκεί πέρα πιστεύω θα δούμε ένα God of War και ένα Spider-Man 2. Αχ, ναι. Άντε επιτέλους να δούμε το Spider-Man 2. Αχ, ναι, κολλητά με έψιο. Λοιπόν, και μιας και είπαμε για Next Gen κονσόλες, ας πάμε λίγο την... Τη συζήτησή μας. Ας πάμε λίγο τη συζήτησή μας στις Next Gen κονσόλες. Υπήρχαν κάποια νεάκια. Βασικά υπήρχαν κάποιες φήμες, οι οποίες ήρθαν, παρήλθαν, πολλοί τις κριτικάρανε. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, έχουν δίκιο. Άλλοι λένε δεν εμπιστευόμαστε αυτόν που τις λέει και πάει λέγοντας. Έχουν δίκιο. Γενικότερα, οι φήμες τι είχαν να κάνουν. Είχαν να κάνουν με το ποιος την έχει πιο δυνατή την κονσόλα, ρε παιδί. Αυτό πήγαμε. Το PS5 ή το Xbox Scarlett. Συγκεκριμένα, ο Andrew Rayner, ο συντάκτης του μέσα το Game Informer, ένα από τα πιο γνωστά περιοδικά, αμερικάνικο Game Informer, βγήκε και είπε στα πλαίσια της Epsilon 3, λίγο πριν ξεκινήσει η Epsilon 3 ήταν αυτό, συγγνώμη, και βγήκε και είπε ότι φήμες λένε ότι το PS5 είναι δυνατότερο από το Xbox Scarlett. Mm. Από πού προέκυψαν αυτές οι φήμες και τα λοιπά. Είπε αυτός ότι προέκυψαν οι φήμες από τους developers που έχουν δοκιμάσει και τα δύο dev kits. Από εκεί και πέρα πήρε το ρόλο και τα λοιπά, πήρε ας πούμε το μικρόφωνο ο Albert Penelo, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος του Xbox, που πλέον δουλεύει για την Amazon, και επισήμανε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εμπιστευτούμε με τα specs των dev kits, γιατί όπως ξέρουμε παιδιά, τα specs των dev kits αλλάζουν. Καταρχάς τα dev kits, το συχνό φαινόμενο είναι, ο κανόνας μάλλον είναι, ότι είναι πιο δυνατά από την εμπορική κονσόλα, από την κονσόλα που κυκλοφορεί τελικά στα καταστήματα. Και πάντα, πολύ συχνά γίνονται αλλαγές τελευταία στιγμή. Να θυμίσω ότι το PS4 τελευταία στιγμή, και αφού είχε ανακοινωθεί και τα λοιπά, βγήκανε και κάνανε, μεγαλώσανε τη μνήμη του. Την κάνανε 8 GB GDDR6, ενώ ήταν λιγότερη. Το ίδιο είχε γίνει και με το Xbox, όσο ήταν ακόμα dev kit, είχαν διπλασιάσει τη μνήμη του στο Xbox 360 και τα λοιπά, για χάρη του Gears of War και πάει λέγοντας. Ναι, είναι ακόμα νωρίς. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλες φήμες από έναν podcaster εκεί πέρα που παρακολουθώ. Να δούμε. Εγώ συμφωνώ ότι ακόμα είναι νωρίς και λίγο νωρίς είναι. Κινούνται τα νήματα και πώς και αλλά τι. Αλλά εντάξει, ο καθένας θέλει να πάρει έτσι και λίγο την ίντριγκα πάνω του. Ναι, προφανώς θέλω να πάρω λίγο την ίντριγκα πάνω του. Μπαίνει και λίγο το θέμα μετά και της τιμής με όλα αυτά τα specs. Καλά. Γιατί μάθαμε και τα specs του Xbox Scarlett, Zen 2 CPU, GPU Navi, πάλι από την AMD, GDDR6 μνήμη, δεν ξέρουμε πόσο, SSD, hardware ray tracing, ό,τι έχει βασικά το PS5, αν και το PS5 δεν ξέρουμε αν θα έχει hardware ray tracing. Οπότε ναι, καταλαβαίνω ότι ήδη θα είναι ακριβές οι κονσόλες, αν είναι πιο δυνατό το PS5, με κάνει να αναρωτιέμαι ακόμα περισσότερο για την τιμή του. Και θα είναι ένα μοντέλο, θα είναι δύο μοντέλα. Εντάξει, για το Xbox κάτι έχει ακούσει. Γι' αυτό θα σου πω για το Xbox. Γιατί όπως είχαμε πει από την προηγούμενη Epsilon 3, είχε βγει ο Phil Spencer και έλεγε ότι προετοιμάζουμε τις επόμενες Xbox κονσόλες και πάει λέγοντας. Και υπήρχαν φήμες, είχαν βγει και specs ότι θα βγει το Xbox Scarlett, που θα είναι το... Βασικά το Xbox Scarlett το λένε τώρα. Υπήρχαν άλλα Anaconda και κάπως. Ναι, το Anaconda. Πώς το λέγανε, το Anaconda και το Lockhart. Το Anaconda ήταν η δυνατή κονσόλα, το Scarlett το τωρινό, και το Lockhart θα ήταν λίγο μια πιο αδύναμη κονσόλα, ας το πούμε. Φήμες θέλουνε τον τελευταίο καιρό να έχει μπει στο ράφι το Lockhart, το πιο αδύναμο μοντέλο Next Gen Xbox. Φάνηκε και στην Epsilon 3, επικεντρωθήκανε μόνο στο Xbox Scarlett, μιλήσανε μόνο για μια κονσόλα, για μια δυνατή κονσόλα. Όταν ρωτήθηκε ο Phil Spencer, μίλησε μόνο για μια κονσόλα τώρα, και οι φήμες που βγήκαν είναι ότι υπήρχε όντως στα σκαριά το Lockhart, το πιο αδύναμο Xbox, αλλά μπήκε στο ράφι γιατί τελικά είναι πιο δύσκολο από ό,τι περιμένανε για τους developers να προγραμματίζουν το ίδιο παιχνίδι για δύο διαφορετικές κονσόλες με διαφορετικά specs πέρα από όλες τις άλλες πλατφόρμες
που μπορεί να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι. Χάνουν περισσότερα λεφτά με το που να φτιάξουν αυτή την κονσόλα. Υπάρχει και το gap με τα specs που ίσως να έκανε ασύμφορο το Xbox One X, μετά το Lockhart, μετά το Scarlett, κάπου το PS5 που θα έπαιζε κτλ. Ναι. Και όλα αυτά κάνανε να το βάλουν στο ράφι και δεν ήταν τελικά αυτό το χαμηλό, ας το πούμε, χαμηλότερο, με χαμηλωμένα specs Xbox που θα ήταν το entry point για τους περισσότερους, ας το πούμε, το πιο οικονομικό μοντέλο κτλ. Δεν κάνει πλέον, λέει, δεν είναι πλέον λογικό, ας το πούμε έτσι, να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο τύπου Xbox, γιατί τη θέση του, ας το πούμε, παίρνει το xCloud. Θα μπορούσε κάποιος, αν θέλει μια πιο οικονομική λύση, να πάρει το xCloud και να παίζει streaming χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει κονσόλα, σε οποιαδήποτε συσκευή έχει και είναι συμβατή. Και φυσικά μετά θα υπήρχε και λίγο... θα μπερδευόταν και λίγο ο κόσμος, γιατί θα έβρισκε ένα Xbox που θα σου έλεγε «Α, το PS5 είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό το Xbox». Μα γιατί, «Α, το PS5 είναι πιο δυνατό από το TAD Xbox». Μπορεί να με καταλαβαίνει τη διαφορά, γιατί πολλοί κόσμος δεν ασχολείται να σου πει ότι έχουν βγει δύο διαφορετικά Xbox. «Α, υποστηρίζει και το X, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, είναι δυνατά». Και ένα άλλο, παιδιά, που πρέπει επίσης να ξέρετε και θα το παρατηρήσετε κι εσείς όσο θα μπαίνουμε στην επόμενη γενιά και θα ενδυναμώνει το marketing για τις next gen κονσόλες, δεν μιλάνε ήδη και δεν θα μιλάνε για teraflops. Να ξέρετε. Σίγουρα. Αυτό που ήταν πολύ παλιά, που μιλούσαν για το πόσο πολύγο να έχει ο χαρακτήρας, μετά που άλλαξε με teraflops και συγκρίνουν teraflops κτλ. Αυτό έχει αλλάξει, παιδιά. Έχουν αλλάξει τεχνολογίες και επειδή μιλάμε για AMD, η AMD μετράει και διαφορετικά τα teraflops, μετράνε διαφορετικά πλέον τεχνολογίες. Η δύναμη μιας κονσόλας, η Microsoft είπε π.χ. ότι το επόμενο Xbox θα είναι τετραπλάσιο σε δύναμη από το Xbox One X. Δεν μίλησε όμως για teraflops. Θα σου πει ο άλλος, α, έχει 6 teraflops το Xbox One X, άρα τετραπλάσιο είναι 24 teraflops. Όχι. Το επόμενο Xbox μπορεί να είναι 9 teraflops, μπορεί να είναι 10 teraflops, γιατί πλέον μετράται διαφορετικά η δύναμη, όταν λέει τετραπλάσια δύναμη, τετραπλάσια, ας πούμε, κονσόλα υποδύναμη, τέλος πάντων το επόμενο Xbox ή το επόμενο PS5, ποιο θα είναι. Γιατί πλέον μετράνε το SSD, μετράνε όλες οι άλλες τεχνολογίες και κάπως έτσι, ας το πούμε, μετράνε πλέον τις επιδόσεις μιας κονσόλας. Δεν θα δείτε να συγκρίνουν έτσι ψυχρά νούμερα όπως συγκρίνανε στις προηγούμενες γενιές. Τόσο teraflops, 4,2 το PS4 Pro, 6 εμείς και πάει λέγοντας. Θα το παρατηρήσετε. Αυτό. Για τις next gen κονσόλες. Είχαμε και τον Καλά, έχουμε ακόμα κόσμο, λέω. Έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε. Μέχρι τέλος του 2020 που θα κυκλοφορήσουν. Να δούμε και το PS5 περισσότερες πληροφορίες πότε θα πούνε. Και μετά θα μπει το marketing μέσα. Χαμός. Και φυσικά μεγάλο ερωτηματικό οι τιμές. Βγήκε και ο Πάχτερ και είπε ότι το PS5 και το Project Scarlett το λογικότερο είναι να πουλούνται στα 500 ευρώ. Κάτι που κι εγώ. Καλά, νομίζω είναι πολύ λογικό. Ευελπιστώ ότι θα γίνει. Ότι κάπου εκεί θα πεθούν στα 5 εκατοστάρικα και θα μπαίνουν και λίγο μέσα, να σου πω την αλήθεια. Άντε και 550 καλά θα είναι. 550 max, άμα γίνει κανένα θαύμα και πάει 450. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω σε εκείνο το εύρος τιμών θα πέσει. Όσοι πάνε για day one. Εγώ προσωπικά δεν πάω και για day one. Οπότε θα πέσει, φαντάζομαι. Μιλάμε για day one, ρε παιδί μου. Okay, ότι θα θεωρώ φυσιολογική τιμή για τα specs που ανακοινώνονται και τις τεχνολογίες που μεσομαντώνονται. 5 εκατοστάρικα. Τώρα και το καπελάκι στην Ελλάδα, άμα μπει, κάνα τριαντάρι όπως μπήκε στο X που είχε. Ναι, αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν είναι δικό τους, δεν τους αφορά. Δεν τους νοιάζει. Να δούμε, παιδιά, να ξέρετε πάνω κάτω οι κονσόλες ίδιες θα είναι, ελάχιστες θα έχουν, ελάχιστες διαφορές σε επίπεδο hardware, να δούμε σε επίπεδο software και τεχνολογιών που θα ενσωματώσουν τι θα κάνουν. Βγήκε και αυτός της Platinum Games και είπε ότι ναι, εντάξει, δεν είμαι ενθουσιασμένος με τις next gen console γιατί είναι μια από τα ίδια. Okay, έχει ένα δίκιο. Τους διάλυσε. Κοίτα, έχει ένα δίκιο, ρε παιδί, γιατί είδαμε ότι είναι ίδια. GPU, CPU, τώρα τι θα έχει διαφορετικό. Το clock του CPU ή το clock της GPU λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, μεγάλη δουλειά. Αλλά έχεις αυτό το δίκιο μεν, αλλά απ' την άλλη, τι άλλο να κάνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτός έλεγε ναι, βγαίνανε παλιά κονσόλες και είχε custom μέσα τσιπάκια με διαφορετικές τεχνολογίες το καθένα. Εκείνο μετά υπήρχε, δημιουργούσε προβλήματα στους developers. Για κάθε έναν μαθαίνανε custom πράγματα για να σε κάθε πλατφόρμα να βγάλουν το παιχνίδι τους. Μετά τι άλλο να κάνεις, να βγάλουν πάλι Wii ή Move Controls ή το ένα ή το άλλο για όχι, να βγάλουν ο ένας στους 10 να τα αγοράζει και ένας στους 10 να βγάζει παιχνίδια για αυτά. Εντάξει, έγινε το μπαμ με το Wii και εκείνο το μπαμ τι ήταν, έπαιρναν όλοι οι κονσόλες και είχαν όλοι το Wii Sports μόνο.
Δεν αγοράζανε παιχνίδια, ας πούμε. Οκ, okay, μεγάλη δουλειά. Οπότε, ναι, και έτσι πώς πάει το xCloud, πώς πάει το streaming και αυτές οι υπηρεσίες, δεν χωράνε. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να κινηθούν και να δοκιμάσουν πολύ διαφορετικές τεχνολογίες. Εδώ βάλανε στο DualShock 4, βάλανε το touchpad. Α, ναι. Και το λαμπάκι από μπροστά που είναι μόνο για το VR, ok. Το touchpad, πες μου εσύ πόσα παιχνίδια το χρησιμοποιήσανε. Σε ένα, ας πούμε. Πραγματικά, όποιο παιχνίδι έκανε πραγματική χρήση του touchpad, δεν ξέρω πόσο είναι, 1%. Όλα, όλα τα υπόλοιπα ήταν για να ανοίγει το μενού, στην καλύτερη περίπτωση να ανοίγει το χάρτη. Έτσι. Δεν θυμάμαι, νομίζω έπαιξα στο The Order πρόσφατα που αλλάζει. Στο The Order ήτανε. Ναι, νομίζω στο The Order δεν ήταν που χρησιμοποιήσει το touchpad αρκετά. Δεν θυμάμαι το The Order, το έπαιξα όταν βγήκε το 14, από ό,τι βγήκε. Νομίζω πρέπει να ήταν το The Order. Δεν το χρησιμοποιεί κανένα. Αλλά δεν είναι αχρίαστο. Ευτυχώς περισσότερα παιχνίδια, όχι πάρα πολλά, ευτυχώς περισσότερα μεν, χρησιμοποιούν το ηχιάκι που μου αρέσει πολύ. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι ωραίο που βγαίνει από το ηχείο. Το ηχιάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει έτσι διάφορα μηνύματα που διαβάζουν. Άμα έχει συνομιλίες από κινητό, ακούγονται από εκεί. Είχε στο Infamous, αυτό είναι ωραίο. Στο Infamous που έκανε γκραφίτι, έπαιρνε στο DualShock, ναι. το κρατούσε. Τσουκουτσουκουτσουκού, ακούγονταν. Έκανε το τσουκουτσουκουτσουκού. Ναι, η μπίλια μέσα και πατούσε στο R2 και ψέκαζε, ας πούμε. Έχει έτσι διάφορα τέτοια καλά το ηχιάκι. Μου αρέσει πολύ. Έχει έτσι πολλά μυστικά. Αυτό ήταν ωραίο. Και σε horror παιχνίδια μετράει πολύ. Κάτι audio logs που μιλάνε και κάνουν. Είναι ωραίο το ηχιάκι αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Αυτό όντως ήταν ωραίο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ακόμα και αυτά τα μικρά βλέπεις ότι δεν πολύ χρησιμοποιούνται. Τι άλλο να κάνεις. Το share button ήταν το επαναστατικό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μετά είχαμε άλλη μία φήμη που κυκλοφόρησε, παιδιά, η οποία έχει βάση, την έχουμε ξαναπεί. Μιλάω για ημερομηνία κυκλοφορίας The Last of Us Part 2. Έχουμε ξαναπεί για φήμες που αναφέρανε ότι προοριζόταν για φθινόπωρο του 2019, πήγε πίσω και τη θέση του πήρε το Death Stranding και προορίζεται για αρχές του 2020, max μέχρι Μάρτιο, να είναι δηλαδή μέσα στο οικονομικό έτος του 19-20. Τη Sony. Μια φήμη πάλι, η οποία okay, τώρα αυτό βγήκε και αυτή, μιλάω για την Ashley Johnson, που δίνει τη φωνή της Ellie στο παιχνίδι και σε μια συνέντευξή της που τη ρωτήσανε και καλά, πήγε και είπε και νομίζω ότι αναμένεται για το ΦΕ και την κόψανε, ας το πούμε. Και απλά ήταν F-E-H. Ναι, ναι. Τώρα αυτό και καλά, αυτή βγήκε βέβαια και είπε χαριτολογώντας ότι θα έλεγα Φεβρουάριο, 31 Φεβρουαρίου και κάτι τέτοια, ας το πούμε. Μπορεί όντως να έγινε χαριτολογώντας όλο αυτό το βίντεο ή τέλος πάντων όλο αυτό το σκηνικό. Μπορεί όντως να πήγε τη ξεφύγη και να το κόψανε. Δεν ναι, ξέρω, μπορεί, ρε πολλά παιδί. Μπορούν. Πολλά μπορούν, οκ. Okay. Μπορεί να είναι όντως αλήθεια αυτό που λέει. Αλλά γενικότερα το παιχνίδι πλέον τοποθετείται για εκεί. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να λέμε ότι θα κυκλοφορήσει Φεβρουάριο, Max Μάρτιο με όλα αυτά που ναι. ακούμε το The Last of Us Part 2 και να γκώσω Τσουσίμα το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Ωραία, ας κυκλοφορήσουν όποτε θέλουν, αρκεί να έρθουν. Βγήκε ο τέτοιος, ο ποιος είναι εσύ, ο creative director του The Last of Us Part 2, ο Stanley, δεν θυμάμαι πώς το λένε, όταν είχε βγει αυτό με την... Νόμιζα στην αρχή πήγες να πεις τον Druckmann. Νίλ Druckmann είναι. Ο Stanley πρέπει να ήταν στο προηγούμενο που έχει φύγει νομίζω. Druckmann, δεν θυμάμαι. Ένας από τους creative director βγήκε στο Twitter και είπε όταν έγινε αυτό το σκηνικό, και ξέρω κυκλοφόρησε παντού. Α, η Ashley Johnson, ξέρω ότι ξέφυγε η ημερομηνία κυκλοφορίας. Έκανε ένα tweet και λέει: όποιος ξαναρωτήσει πότε κυκλοφορεί το Last of Us Part 2, ο Druckmann είναι. Ο Druckmann είναι. Καθυστερεί το παιχνίδι, λέει 5 λεπτά. Και ξέρω που καταγράφουν όλοι. Θεούλης. Σταματήστε να ρωτάτε. Θεούλης. Νομίζω ο Druckmann ήταν. Μ' αρέσει έτσι όταν κάνουν χαβαλές στο Twitter για αυτά που λένε διάφορα. Πλάκα έχει. Μετά στα υπόλοιπα νέα της εβδομάδος, πέρα από τα μικρά και ψούλα διάφορα που περάσανε, υπήρχαν πάλι κάποιες φήμες που λέγανε ότι υπήρχε κάποια στιγμή στο μυαλό της Microsoft η θέληση να κυκλοφορήσει το Halo The Master Chief Collection στο PS4. Βγήκε μετά από την 343 Industries το κεφάλι εκεί πέρα και το διέψευσε, είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο κτλ. Έγινε ένα ταμπαντούρι και υπήρχαν και σχόλια και τα λοιπά και στο δικό μας το page και στο group. Είχε βγει από τον Colin Moriarty, τον podcaster που παρακολουθώ, που ήταν πρώην μέλος του IGN και πάει λέγοντας. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Να πω ότι δεν είναι απίθανο. Καταρχάς μπορεί να είχε γίνει, να είχε μπει στο μυαλό κάποιων κεφαλιών της Microsoft και να μην είχε, να μην είχε φτάσει ποτέ στα αυτιά της στην 4Industry όντως. Να έχει μείνει απλά έτσι ως ένα σχέδιο πολύ μακρινό ή πολύ απατηλό, ας το πούμε.
Δεν είναι περίεργο, παιδιά, αυτό που λέμε. Φυσικά μην περιμένετε να γίνει πρώτον. Ή τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, έτσι. Να πω αυτό. Από εκεί και πέρα δεν είναι διόλου απίθανο αυτή η φήμη να στέκει. Να έστεκε τέλος πάντων. Διάβασα πρόσφατα, χτες προχτές, μία πολύ δυνατή συνέντευξη του Phil Spencer που το ρωτήσανε στα ίσα ότι έχετε σκοπό να βγάλετε τα παιχνίδια στο PS4. Ναι. Έχετε σκοπό να κάνετε. Αυτός απέφευγε λίγο τις ερωτήσεις, δηλαδή απέφυγε να πει ότι θα βγάλω το Halo ή θα βγάλω τον Gears στο PS4 ή στο Switch και πάει λέγοντας. Αυτό που έλεγε μέσα σε άκρες, παιδιά, για να ξέρετε, και αυτό που θέλουν να κάνουν στη Microsoft είναι οπουδήποτε να βάλουν τα παιχνίδια τους, το θέλουν, να το ξέρετε αυτό, αρκεί να συνδέονται στο Xbox Live. Μέσα σε άκρες εκεί που παίρνουν το χρήμα τους. Μέσα σε άκρες αυτό είπε ότι αν ποτέ το Xbox Live διατεθεί στο Switch, όπως τώρα έχει γίνει ως ένα σημείο που μπορείς να έχεις τους φίλους σου κτλ. Διατεθεί στο PS4, διατεθεί στο Switch, διατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, το Xbox Live όπως έχει πάει τώρα και στο PC, ναι, θα πάνε τα παιχνίδια μας και εκεί. Αυτό είπε. Μέσα σε άκρες, δηλαδή άφησε να εννοηθεί αυτό. Αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι ως ένα αυτό το σημείο, όσοι παρακολουθήσετε και διαβάσετε τη συνέντευξη, θεωρώ ότι το λέει ξεκάθαρα όσοι διαβάσετε ανάμεσα στις γραμμές. Δεν είπε ποτέ, α, ναι, θέλω, γιατί, οκ, okay, προφανώς αυτό τον έφερνε και σε μια θέση αύριο μεθαύριο μειονεκτική, αν γινόταν κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, τώρα βέβαια για να γίνει αυτό, να έρθει ολόκληρο το Xbox Live στο PS4, στο PS5 κτλ. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί θα χτυπήσει μετά πολύ στα ίσα το PSN. Μπορεί κάποια στιγμή, μετά από 10 χρόνια ή μετά από περισσότερα ή λιγότερα χρόνια, να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρει τύχη και με τις streaming υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Ερωτήθηκε και γι' αυτό για την Microsoft με τη Sony που συνεργάζονται και είπε ότι ναι, έχουμε υπογράψει ένα Memorandum of Understanding για να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους gamers στο μέλλον και πάει λέγοντας. Εκεί μίλησε πραγματικά έξω από τα δόντια, είπε ότι αυτή τη στιγμή την υποδομή που έχει η Microsoft, την υποδομή cloud στον πλανήτη την έχει μόνο η Microsoft και η Amazon και άλλος ένας λέει τη φτιάχνει τώρα, εννοούσε την Google. Οπότε λέει η Sony γι' αυτό επέλεξε εμάς, γιατί ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε και έχουμε την υποδομή. Εκεί μίλησε έξω από τα δόντια, έτσι. Και επίσης κάτι άλλο που είπε και μίλησε έξω από τα δόντια και μου άρεσε πολύ και σας το λέω και εσάς για να ξέρετε λίγο πού βαδίζουν όλες οι εταιρείες, αλλά και πού βαδίζει η Microsoft που παίζει πλέον πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην gaming βιομηχανία. Είπε ότι πλέον, και το έχουμε πει πολλές φορές, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι δεν μας ενδιαφέρουν πόσες κονσόλες πουλάμε. Και ούτε παίζει τόσο σημαντικό ρόλο πλέον το πόσες κονσόλες πουλάει κάποιος. Εμείς λέει, πουλάμε παιχνίδια και υπηρεσίες. Για να πετύχουμε το μοντέλο, το business model που θέλουμε, εμείς επιδιώκουμε να πουλήσουμε παιχνίδια και υπηρεσίες. Αυτό είναι. Το πόσες κονσόλες θα πουλήσουμε δεν μας ενδιαφέρει, τις βγάζουμε απλά για να υπάρχουν επιλογές για τους gamers, τι και πώς και πάει λέγοντας. Είναι ξεκάθαρο το μέλλον που διαγράφεται, ας πούμε, για τη Microsoft και το τι θέλει να πετύχει, παιδιά. Γι' αυτό. Ναι, δεν το έχουμε ξαναπεί, το θυμάμαι. Το Xbox το βγάζει απλά για να υπάρχει σαν επιλογή, να ξέρετε. Ναι. Είναι ακόμα νωρίς. Αυτό που λέει το καταλαβαίνω, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Και σε αυτή τη γενιά φάνηκε ήταν πολύ νωρίς. Και στην επόμενη, ακόμα τουλάχιστον, θα παίξουν ρόλο το πόσες κονσόλες θα πουλούνται. Μπορεί να μην το λέει και να μην θέλει να παραδειχτεί ότι μπορεί το PlayStation να πουλήσει γρηγορότερα από εμάς, γιατί το πιστεύω. Ότι το PS5, αν παιχτεί καλά με παιχνίδια, τιμολογιακή πολιτική. Ναι, θα πουλήσει. Πάλι θα πουλήσει. Θα πουλήσει πιο γρήγορα. Ελπίζω να μην κάνει τα λάθη του PlayStation 3, δεν το νομίζω. Ακόμα παίζουν ρόλο. Η βάση χρηστών και πόσες κονσόλες θα πουληθούν παίζει ακόμα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά κάποια στιγμή θα σταματήσει να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, το πιστεύω. Μακάρι να υπάρχει βέβαια και στην επόμενη γενιά ο ανταγωνισμός που λέμε, γιατί μόνο καλό κάνει. Θα υπάρχει και θα υπάρχει ακόμα πιο έντονος και πιο δυνατός ανταγωνισμός. Γιατί και οι υπηρεσίες θα ενταθούν. Εννοώ, δηλαδή και PS Plus και Xbox Live πιστεύω ότι θα δώσουν περισσότερα πραγματάκια στον κόσμο και μπορεί να δούμε και να σωματώνονται και άλλα πράγματα το PS Now ή όπως έκανε τώρα τη μεγάλη κίνηση με το Xbox Gold, με το Xbox Gold, Xbox Game Pass εσωμάτωση που έκανε με το Xbox Game Pass Ultimate που έχει μέσα PC, Xbox και το Gold. Θα δούμε πολλά πραγματάκια, η Microsoft μπαίνει πιο διαβασμένη, αλλά το ίδιο διαβασμένη και πιο προετοιμασμένη μπαίνει και η Sony. Γιατί πλέον ξέρουν και αυτοί και έχουν πει και σε δηλώσεις τους ότι δεν περιμένουμε πλέον να κάνουμε περίπατο όπως κάναμε σε αυτή τη γενιά.
Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Έχουμε απέναντι και μια Google που και εκείνη θα πολεμήσει. Το xCloud και πάει λέγοντας. Έχουμε και από εκεί πίτα που ίσως να χαθεί. Και πάει λέγοντας. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Έχω ένα θα τελευταίο. Ένα μικρό, γιατί έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον τρελό. Χιντέο. Α, εντάξει, οκ. Ναι, αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο νεάκι που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τον κορδεύουμε συχνά τον Kojima, που όταν ξεκινάει το παιχνίδι του Evian, ξέρω εγώ, Hideo Kojima Game, και ξεκινούσε, ξέρω εγώ, σε όλες τις θέσεις, σενάριο Hideo Kojima, σκηνοθεσία Hideo Kojima, εκείνο, τουαλέτα πήγε ο Hideo Kojima. Δεν ξέρω εγώ. Μου άρεσε αυτό το νεάκι, γιατί βγήκε στο Twitter και εξήγησε, ρε παιδί μου, στην ουσία τι σημαίνει ο όρος Hideo Kojima Game. Έγραψε και τα λοιπά ότι 33 χρόνια πριν στην βιομηχανία τα στούντιο ήταν, λέει, 5-6 άτομα. Οπότε έπεφτε όλο το βάρος σε λίγα άτομα, έπεφτε το βάρος περισσότερο σε μένα και ασχολιόταν με τα πάντα. Έλεγε τα λοιπά, έγραφα, έκανα τα concept, τις ιδέες, έγραφα το story, τα specs, σχεδίαζα, λέει, τα πάντα, τα γραφήματα, σχεδίαζα, τι έλεγε, data managing the flag, τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Έγραφε προγραμματισμό, κανονικά τα πάντα, το παιχνίδι μέχρι το τέλος, σενάριο κτλ. Μετά business management, την παραγωγή, το promotion και ακόμα και όταν μεγάλωσε, λέει, η ομάδα που είχαμε περισσότερο κόσμο κτλ. Πάλι ασχολιόμουν με τα περισσότερα και έβαζα τον εαυτό μου να ασχολείται σε κάθε σημείο του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος, από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό, λέει, σημαίνει Hideo Kojima Game. Θεούλης, μόνος του. Γράφω εδώ πέρα, λέει, δημιούργησα το theme, δημιούργησα την ατμόσφαιρα, την ιστορία, το χαρακτήρα. Δημιούργησα τον άνθρωπο. Το game design, καθώς όσο έφτιαχνα το concept, έκανα το σχεδιασμό. Εγώ και όλοι σας. Ναι, συγκέντρωνα κτλ. Locations κτλ. Πειραματισμούς, έγραφα το σενάριο. Casting, sound designing, ιδέες. Χαμός, όλα. Αυτό. Εγώ μόνος μου. Και όλοι σας. Μέχρι και edit τα trailer έκανα και τα artwork, ας πούμε, για το promotion. Ναι. Και φάνηκε ότι στο τελευταίο trailer που έκανε teaser, το έγραφε κιόλας ότι το trailer έγινε edit από το Hideo Kojima και έβγαζε και screenshot και τα λοιπά όταν το έκανε edit και το teaser, το gameplay που δείξανε και η ημερομηνία κυκλοφορίας. Γενικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το ζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι εργασιομανής. Γενικά όλοι οι Ιάπωνες το έχουν αυτό, βέβαια. Αλλά συγκεκριμένως φαίνεται ότι είναι εργασιομανής. Και έχει και λίγο την τελειομανία του μέσα. Για να ασχολείσαι με τόσα πολλά από την αρχή μέχρι το τέλος, πρέπει να είσαι λίγο πειραγμένος. Και να πρέπει να ασχολείσαι συνέχεια με αυτό. Να τα κάνεις. Γι' αυτό κάνει τόσα ταξίδια τα Kojima Tours. Καλά είσαι. Και πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Ετοιμάζω μια ωραία. Έχω και μια ωραία έτσι καινούργια μπλουζίτσα να δείξουμε την επόμενη φορά. Αυτή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτά. Να θυμίσω το διαγωνισμό, παιδιά. Το takustore.gr. Και ο Taku Store 25 Μαρτίου 51 στη Θεσσαλονίκη, φυσικό κατάστημα. Μας έδωσε δωράκια, μας στηρίζει για άλλη μια φορά σαν site και κανάλι. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Δύο νικητές θα κερδίσουν τα εξής δώρα. Ένας νικητής θα πάρει επίσημη φανέλα PlayStation eSports League. Αυτό που βλέπετε, καλοκαιρινή φανέλα large μέγεθος, original. Και ένας δεύτερος νικητής θα κερδίσει δύο ποπάκια Kingdom Hearts 3. Κάνετε subscribe στο κανάλι, κάνετε like στο βίντεο που βλέπετε, από κάτω αφήνετε σχόλιο με ποιο από τα δύο πακέτα θέλετε, τη φανέλα ή τα δύο ποπάκια, και βάζετε το hashtag otakustoregr και ένα share το βίντεο στα social media τα δικά σας με το hashtag psaddict.gr για να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, αυτά. Ωραία ήτανε. Πού θα πας τώρα με τη στολή, θα βγεις για καφεδάκι, θα βγεις για ποτάκι. Θα πάω εγώ να χτυπήσω. Ναι, για ποτό. Α, ωραία. Θα ανοίγω το στόμα και να τις πορεί. Θα βγεις στην παραλία με τη στολή όπως είσαι και πετσέτα γύρω από τη μέση, ξέρω εγώ. Αυτό, ναι, για μη με δει και κανένας. Τα γυαλάκια. Με το πράγμα μου, με το τέτοιο μου. Ναι, με αυτά τα μεγάλα τα παπούτσα. Αυτά τα παπούτσα. Ναι. Έχει και τη μεγάλη τη τέτοια. Ναι, ρε, τη μύτη. Και εκεί πώς βολεύει. Θα βάζεις τα γυαλιά πάνω εκεί πέρα τα σιλικά. Αυτά βάλω τα γυαλιά ηλίου έτσι εκεί και θα κάθομαι. Ωραίος. Δεν έχω κάνει και έτσι τη γλώσσα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ωραία συζήτηση, ωραία πραγματάκια είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια Κυριακή που μείνετε μαζί μας. Subscribe, like, share, σχόλια μας βοηθούν, τα πάντα τα βλέπουμε. Αυτά. Πάμε για βουτιές. Φιλάκια. Δώσε!
Άιντε, τσάω. Bye bye.